Κατεβάζοντας ένα έργο από μία έκθεση, στην ουσία το ανεβάζεις ακόμη πιο ψηλά. Αυτό δηλώνει, μιλώντας αποκλειστικά στον Αντένα, η οικαστικός που δημιούργησε τη ροζ σημαία, η οποία απομακρύνθηκε από το ελληνικό προξενείο στη Νέα Υόρκη. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Στεναχωρέθηκα. Δεν υπάρχει πιο άσχημο συνέστημα για έναν καλλιτέχνη να πηγαίνει να κατεβάσει τα έργα του από την ατομική του έκθεση. Τέσσερις μέρες μετά τα εγγένεια. Η Γεωργία Λαλέ, η καλλιτέχνηδα που βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων με το έργο της που εκτέθηκε στο προξενείο της Νέας Υόρκης και κατέβηκε με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, μιλώντας στον ανταποκριτή του Αντένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ότι δεν περίμενε η προσπάθειά της να αναδείξει το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας να προκαλέσει τόσες αντιδράσεις. Η παρερμηνία που έγινε ήταν ότι πρόσβαλα το εθνικό μας σύμβολο, το οποίο εμένα αυτό με θλίβει πάρα πολύ. Το έργο είναι ένας φόρος τιμής στις γυναίκες, θύματα γυναικοκτονιών και ενδοοικογενειακής βίας. Αυτές οι γυναίκες είναι ηρωίδες του έθνους μας και κάθε έθνους. Στην πρώτη τηλεοπτική της συνέντευξη, μετά την απόσυρση του έργου, εξήγησε ότι είναι φτιαγμένο από σεντόνια που ζήτησε από Ελληνίδες, με τη μόνη προϋπόθεση να τα έχουν χρησιμοποιήσει για να ξεκουραστούν πάνω τους και να ονειρευτούν ένα καλύτερο κόσμο. Ενώ μετά την απόσυρσή του, θύματα βίας επικοινώνησαν μαζί της. Μου έγραψε μια κοπέλα ότι μεγάλωσε σε σπίτι, στο οποίο η μητέρα της κακοποιούταν από τον πατέρα της. Και μου είπε ότι βλέποντας τη σημαία σου, ακούω τις κραυγές της μαμάς μου. Δικαιούται η τέχνη να πειράζει τα εθνικά σύμβολα? Τα εθνικά σύμβολα δεν ανήκουν στο έθνος. Και οι πολίτες του κάθε έθνους έχουν δικαίωμα να εκφράζονται μέσω των εθνικών τους συμβόλων. Μάλιστα αναφέρθηκε και στην απόφαση να αποσυρθεί το έργο από την έκθεση. Κατεβάζοντας ένα έργο από μία έκθεση, στην ουσία δεν το κατεβάζεις, το ανεβάζεις ακόμα πιο ψηλά. Και είμαι ευχαριστημένη γιατί αυτή είναι η πρώτη φορά που είναι αυτό το θέμα στην επικαιρότητα, χωρίς να έχει πεθάνει άλλη μια γυναίκα.